Όπως ξέρετε, το τελευταίο διάστημα η Χίος έχει πάρει μία άνοδο προς τα κρούσματα του κορονοϊού. Και είναι ευνόητο και στις επιχειρήσεις με πάρα πολλά άτομα να έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Βέβαια, όσο δεν γίνονται τεστ, δεν έχουμε κρούσματα. Όταν γίνονται τα τεστ, έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Πρόσφατα γίνεται ένας αγώνας κάποιας επιχείρησης, έχει αρκετά κρούσματα. Από τις οικογένειές τους υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία για το πώς και γιατί είναι ασφαλείς οι εργαζόμενοι που προσέρχονται. Οι δε εργαζόμενοι φοβούνται να προσέρχονται στην εργασία τους. Καλώς ή κακώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε σε πολλές επιχειρήσεις του νησιού μας. Όπως ξέρετε, αυτές τις 19 Αυγούστου το Εργατικό Κέντρο Χίου είχε ζητήσει να γίνουν αυτά τα τεστ στους εργαζόμενους. Βέβαια, καλό είναι να γίνουν σε όλο τον πληθυσμό της Χίου, να μην είμαστε και εγωιστές. Από εκεί και ύστερα υπήρχε μία ατονία. Εμείς σαν Εργατικό Κέντρο Χίου ήδη έχουμε μεριμνήσει, έχουμε ειδοποιήσει τις εταιρείες του νησιού μας. Κάποιες ήδη έχουν υποβάλει το προσωπικό σε κάποιο τεστ. Άλλες θα κάνουν, ας πούμε, την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχουν δύο επιχειρήσεις οι οποίες έχουμε κλείσει ραντεβού με τον ΕΟΔΗ να κάνουν δωρεάν τεστ σε όλους τους εργαζόμενους. Βέβαια, το τεστ είναι προαιρετικό, δεν μπορεί να υποχρεώσουμε κανένα εργαζόμενο να του πούμε πήγαινε να κάνεις. Τα αποτελέσματα, όπως ξέρετε, είναι εμπιστευτικά. Από εκεί και ύστερα, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μία συνεννοησία των κρατικών μηχανισμών. Αυτή την πρώτη στιγμή που ενοχληθήκαμε για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, ήρθα σε επαφή εγώ με την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Τα παιδιά πήγαν την επομένη, ακριβώς έκανε τον απαραίτητο έλεγχο. Μέχρι εκεί δεν μπορούν να κάνουν κάτι το παραπάνω. Ήρθαμε σε επικοινωνία ως εργατικό κέντρο με τον κύριο Βουρλή, που είναι ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, και μου είπε ότι αυτό είναι αρμοδιότητα για το αν θα γίνει κάτι παραπάνω του ΕΟΠΗ. Του ΕΟΔΗ, ναι. Θέλω να πω ότι δεν είναι άμεσο το κλείσιμο κάποιας επιχείρησης όταν έχει αρκετά κρούσματα. Θέλω να πω ότι στο γειτονικό νησί που παρακολουθούμε, που είναι ένα βήμα πιο μπροστά από εμάς στον κορονοϊό που παρακολουθούμε, καμία επιχείρηση δεν έκλεισε. Απλώς από ό,τι μάθαμε, απόσπασε άτομα από άλλο υποκατάστημα που υπήρχε στην περιοχή και από άλλο νησί που ήταν πάρα πολύ κοντά, καλύβοντάς βέβαια αυτό το απαραίτητο, καθώς επίσης και αύξησε τις ώρες στους εργαζόμενους που ήταν με ευέλικτες μορφές εργασίας, που όπως ξέρετε σήμερα οι περισσότεροι είναι σε ευέλικτη μορφή εργασίας. Το πώς και γιατί θα λειτουργήσει μια επιχείρηση και πώς θα λειτουργήσει με το προσωπικό, αυτό αφορά εκείνους. Το θέμα είναι για μας είναι η ασφάλεια των εργαζομένων. Οποιοδήποτε θέλει αυτές τις επιχειρήσεις, ας έρθει σε επαφή μαζί μας. Εδώ υπάρχει μια πολύ καλή ομάδα του ΕΟΔΗ, είναι η κυρία Κουνέλη, η οποία είναι πάντα πρόθυμη στο τηλέφωνο να απαντήσει, μας κλείνει ραντεβού άμεσα. Σας είπα, εγώ πήρα τηλέφωνο εχθές και μου έκλεισε απευθείας σε δύο επιχειρήσεις αυτή τη βδομάδα. Ή όποιος θέλει από τις επιχειρήσεις να επιβάλλει δωρεάν τεστ στο προσωπικό του, που είναι απαραίτητο να γίνει. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει μόνο ένα μήνα, μπορεί και τον επόμενο μήνα να ξανακάνουμε. Δεν σημαίνει ότι κάνοντας το τεστ δεν θα ξανακολλήσω. Ας έρθει σε επαφή μαζί μας ή με την κυρία Κουνέλη, η οποία είναι υπεύθυνη του ΕΟΔΗ. Είναι μια καλή ομάδα τα κορίτσια του ΕΟΔΗ, όλα τα παιδιά εκεί, και να μπορέσουν να υποβάλλουν σε δωρεάν τεστ στο προσωπικό τους. Είναι το πρόβλημα που διαπιστώνεται όταν το συντονισμό τον έχει κεντρικά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και συνέχεια συνεργάζεται με τον ΕΟΔΗ. Αυτό ακριβώς το κοινό θέλουμε να θεραπεύσουμε. Ο φορέας ο οποίος είναι αρμόδιος είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κεντρικά στο Υπουργείο, ο οποίος δίνει οδηγίες στον ΕΟΔΗ, στη συνέχεια στην αστυνομία και όλα αυτά. Αυτό είναι το θέμα. Θέλουμε ουσιαστικά να καλύψουμε ετούμενοι σαν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση αρμοδιότητες κεντρικά από την Γενική Γραμματεία. Για να μπορέσουμε να συντονίσουμε το όλο θέμα και βέβαια εγώ έχω προτείνει ότι σε όλη αυτή την ιστορία ο ιατρικός σύλλογος θα πρέπει να είναι ο συντονιστής των δράσεων. Εσείς δηλαδή δεν θα πάρετε απόφαση για να κλείσει μια επιχείρηση ή να γίνουν έλεγχοι σε ένα χώρο που κρίνεται ότι είναι... ότι υπάρχουν κρούσματα, ότι υπάρχουν ενδείξεις. Εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα για να κλείσουμε καμία επιχείρηση. Μπορούμε βέβαια όσον αφορά για να γίνουν τεστ, μπορούμε να κάνουμε σχετική παρέμβαση και αυτό να γίνει από την συντονίστρια εδώ τοπικά του νησιού.